Είναι λοιπόν στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Αντώνης Μανιός. Κύριε Μανιέ, καλό πρωινό, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κυρία Δανάουη, σε εσάς και τους ακροατές του Αιτζία. Για πείτε καλή μας. Σχολική χρονιά και στους συναδέλφους. Βέβαια, είστε και εκπαιδευτικός, ευχόμαστε και σε εσάς το ίδιο. Να είμαστε καλά, με ναι, υγεία. Ναι. Να δούμε τώρα η στελέχωση, πώς πάει μιας που σας έχω στην τηλεφωνική γραμμή αφού θίξαμε πρώτα. Τώρα στο δικό μας σχολείο, εντάξει, μέχρι 4 αύριο μεθαύριο θα γνωρίζουμε για τις ειδικότητες και τα λοιπά. Μάλιστα. Τώρα για την Άξο πρέπει να δούμε τα λειτουργικά κενά για να δούμε τι και πώς γίνεται. Πάντως πέρσι, ειδικά στα δημοτικά, νομίζω ήσασταν γρήγορα πληρωμένοι σε ειδικότητες και ό,τι ανάγκες υπήρχαν. Τα δημοτικά. Ναι, σε βασικές ειδικότητες. Για ναι, τα δημοτικά μιλάω. Ναι. Ναι, για τα δημοτικά. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, η Νάξος διαμέσου των αιώνων είναι ο τίτλος πάντα. Από αυτού του συνεδρίου του επιστημονικού που γίνεται κάθε 5 χρόνια στην Άξο. Mm-hmm. Εσείς λοιπόν από την πρώτη στιγμή το παρακολουθήσατε. Πείτε μας πώς ήταν η ανταπόκριση του κόσμου. Αν δεν μπόρεσα να το παρακολουθήσω και τις 4 μέρες λόγω ανηλυμένων. Καλά, αυτό νομίζω δεν μπορεί κανείς να το κάνει όσο και αν θέλει. Είναι αρκετές οι ώρες, ναι. 211 εισηγήσεις, αρκετές πρωτότυπες. Uh-huh. Θα σας διορθώσω βέβαια, πλέον το πανελλαδικά έχει ξεφύγει από το συνέδριο, είναι παγκόσμιο. Ναι, αλλά έτσι αναφέρεται επισήμως. Έκτο Πανελλήνιο Επιστημονικό ναι, Συνέδριο. Ναι, 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 ναι. Γιατί έχουμε εισηγήσεις από ξένους καθηγητές, από πανεπιστήμια ξένα, μάλιστα προείδρευα την δεύτερη μέρα σε μια συνεδρία της κυρίας, με ομιλία της κυρίας Ανεβλαβή, η οποία συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Αυστρίας, όσον αφορά την χρονολόγηση μνημείων και την καταγωγή των αρχαίων αφιερωμάτων βάση του μαρμάρου. Μάλιστα. Από πού ήρθε δηλαδή το μάρμαρο. Βέβαια, βέβαια, ναι. Παραδείγματος χάρη για ένα άγαλμα στην Έφεσο που βρέθηκε, η Έφεσος δεν είχε καμία σχέση και το μάρμαρο ήταν από την Αξιακή Γη. Mm-hmm, mm-hmm. Μάλιστα. Πώς ήταν η συμμετοχή του κόσμου? Δεν ήταν σε ικανοποιητικά πλαίσια. Βέβαια είναι εργάσιμες ημέρες, είναι τα πρωινά, είναι ανάλογα τη θεματολογία, το ενδιαφέρον και την κινητοποίηση που θα κάνει από ό,τι βλέπω και ο κάθε ομιλητής. Ναι. Ανάλογα θέλετε να πείτε το θέμα, έλκει και το αντίστοιχο ενδιαφέρον των... Βέβαια. Ένα θέμα παραδείγματος χάρη που αφορούσε έτσι, τα βυζαντινά μνημεία είχε αρκετά περισσότερο από κάποιο άλλο θέμα. Ναι, ναι. Πάντως εργάσιμες ημέρες ήταν η Πέμπτη και η Παρασκευή, αν πάμε με τους ρυθμούς του δημοσίου, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι παίζει σημαντικό ρόλο ότι είναι καλοκαιρινή περίοδος και πάρα πολλοί κόσμος που εργάζεται και στον τουρισμό θα ήθελε προφανώς και θα είχε το ενδιαφέρον να έρθει. Σίγουρα. Γιατί σίγουρα οι άνθρωποι του τουρισμού πρέπει να ενημερώνονται για την ιστορία, τον πολιτισμό. Βεβαίως. Του νησιού, έτσι δεν είναι? Μαθαίνουμε εκεί πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν κατά 100% στο θέμα της επιμήκυνσης της περίοδου της τουριστικής. Ακριβώς. Λέτε λοιπόν ότι δεν ήταν αυτό που τουλάχιστον εσείς θα περιμένατε, η ανταπόκριση του κόσμου. Όσον αφορά... Ναι, πείτε μου... Η φιλοξενία βέβαια από το Δαμαριώνα και το Δαμαλά ήταν άψογη. Mm-hmm. Εκεί οι εθελοντές, γυναίκες και άντρες, ικανοποίησαν όλες τις δυνατές επιθυμίες όσον αφορά την οργάνωση και την εξυπηρέτηση των συνέδρων. Βεβαίως, βεβαίως. Μα δεν είχαμε τέτοια αφιβολία νομίζω ούτε εσείς, γιατί η Νάξος, αν μη τι άλλο, το λένε όλοι όσοι έρχονται και φιλοξενούνται εδώ και δεν το λένε με την έννοια ευλογώ εκείνους που με φιλοξένησαν, ναι, αλλά εγώ θυμάμαι και θα σας πω κάτι πρόσφατο, μία πολύ ειλικρινή τοποθέτηση της τηλεπαρουσιάστριας, της κυρίας Μπεκατόρου, που όταν ήρθε για το Food Experience της ΕΑΣ Νάξου, πριν από λίγο καιρό, ξέρετε τι μου είπε? Όλοι λένε, πάρα πολύ ωραία φιλοξενία κλπ. Εκείνη έβαλε και
και κάτι ακόμη που φάνηκε το πόσο ειλικρινής ήταν. Και μην νομίζετε, δήλωσε στον αέρα του Aegean Voice, ναι, ότι έτσι φιλοξενούν όλοι. Έτσι. Καταλάβατε. Έτσι, έτσι, δηλαδή έτσι, αυτό που είπε δημόσια διακινδύνευε να παρεξηγηθεί από άλλα μέρη που έχει φιλοξενηθεί. Mm-hmm. Παρόλα mm-hmm. αυτά το είπε. Mm-hmm. Και το βλέπουμε. Είναι υποκριτική η φιλοξενία μας. Ακριβώς. Είναι πραγματικά υποδειγματική. Μάλιστα σε σημείο που να αναρωτιέται κανείς γιατί στην Άξο τόσο θερμή η φιλοξενία. Μα έχουμε τον Ξένιο 2 που ξεκίνησε το ξεκίνημα του συνεδρίου. Ακριβώς. Κύριε Μανιέ, όσον αφορά την Οργανωτική Επιτροπή αλλά και την Επιστημονική Επιτροπή, δεν ξέρω αν συζητήσατε με κάποιους εξ αυτών και αν σας εξέφρασαν τα συμπεράσματά τους από τη διεξαγωγή αυτού σήμερα, του έκτου συνεδρίου. Εχθές το βράδυ τελείωσε η συνεδρία. Ναι, σήμερα ναι. Είναι σε ένα οδηπορικό που θα τους ξεναγήσει ο κ. Λαμπρινουδάκης. Α, πολύ ωραία, ναι. Τους συνέδρους. Και από εκεί και πέρα, όταν ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, θα γίνει και αποτίμηση. Έτσι. Ναι. Θέλω... όποια τυχόν λάθη και παραλήψεις, στο επόμενο συνέδριο, όπως ανακοίνωσε και ο Δήμαρχός μας στο Γλυνάδο, ναι. Κάποιοι, δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε κι εσείς, το πληροφορήθηκα ότι έγινε αυτή η ανακοίνωση από το Δήμαρχο. Εκεί ήμουν. Ναι, αλλά δεν ξέρω, έφτασε στα αυτιά μου κάποιες ενστάσεις ότι αρκετά πρόημα ανακοινώθηκε και χωρίς να υπάρχει συνολική απόφαση. Στο τέλος του κάθε συνεδρίου, όποιος έχει παρακολουθήσει τα συνέδρια, στο τέλος του ανακοινώνεται κάθε συνεδρίου, πάντα. Στην αρχή του συνεδρίου ανακοινώνεται ώστε να υπάρχει ο πολύτιμος χρόνος. Μάλιστα. Να πούμε ότι και εδώ θα εκδοθούν βέβαια πρακτικά, έτσι δεν είναι, βεβαίως, με τις ανακοινώσεις που έγιναν. Και πείτε μας, αφού είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και το εξής. Είστε αντιπρόεδρος του ΝΟΠΑΠΑ. Πάρα πολλές mm-hmm. οι εκδηλώσεις οι φετινές, διασπαρμένες mm-hmm. και στην Άξο αλλά και στις Μικρές Κυκλάδες, βέβαια πάντα λιγότερες, πολύ λιγότερες εκεί. Mm-hmm. Ποια είναι η αποτίμηση μέχρι στιγμής, γιατί βέβαια συνεχίζεται το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και το Σεπτέμβριο, έτσι. Βεβαίως. Ναι. Όσο το δυνατόν προσπαθήσαμε να καλύψουμε τα περισσότερα χωριά mm-hmm. σε συνεργασία πάντα και με τους πολιτιστικούς συλλόγους των χωριών mm-hmm. Και στα μικρά νησιά. Μπορεί να μην πήγαν κάποιες άλλες παραστάσεις, αλλά υπήρχε η χρηματοδότηση όσον αφορά τους πολιτιστικούς εκεί συλλόγους για να μπορέσουν να κάνουν κάτι όμορφο για τους ντόπιους και για τους φιλοξενούμενους. Ναι, η συμμετοχή του κόσμου ήταν ικανοποιητική στις εκδηλώσεις του ΝΟΠΑΠΑ. Σε αρκετές εκδηλώσεις, για να μην πω μπορώ να το πω στην πλειοψηφία των εκδηλώσεων, η συμμετοχή του κόσμου ήταν εφανής. Μάλιστα. Και αυτό βέβαια πάει ανάλογα και με τα γούστα και τα ακούσματα και τα πάντα, θεάματα του καθενός. Πάντα ισχύει αυτό. Ο καθένας θα πάει στην εκδήλωση που τον ενδιαφέρει περισσότερο και τον εκφράζει, όπως λέτε. Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω μία τελευταία ερώτηση, θα μου επιτρέψετε. Αν το νομικό πρόσωπο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προγραμματίζει από νωρίς, θα έλεγα, γιατί εδώ είχαμε για τις ανακοινώσεις του καλοκαιριού μία καθυστέρηση, θα συμφωνήσετε νομίζω μαζί μου. Βεβαίως. Ναι. Υπήρχε μία καθυστέρηση, ναι, αρκετά ναι. έντονη και μάλιστα καυτηριάστηκε αρκετές φορές το γεγονός ότι είχε φτάσει, δηλαδή έφτασε με την πρώτη εκδήλωση να γίνει η ανακοίνωση του προγράμματος. Ναι. Υπήρχε τότε το θέμα όσον αφορά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου. Βέβαια δεν άπτεται τόσο πολύ, μπορώ να πω. Ναι. Μπορούσε δηλαδή η ανακοίνωση των ναι, να είχε γίνει. Έτσι κι αλλιώς οι εκδηλώσεις θα έπονταν, έτσι δεν είναι, Έτσι, γιατί από τη στιγμή που γνωρίζει το νομικό πρόσωπο ότι θα πάρει ένα αλφα ποσό επιχορήγηση από το Δήμο και τα σχετικά, μπορεί στο 90% να ανακοινώσει το πρόγραμμα. Έτσι πιστεύω. Να μην το ανακοινώσει το 100%, ναι. να το ανακοινώσει το 90%. Αχα, αχα. Είχε γίνει μια πολύ καλή κίνηση από νωρίς να ενημερωθούν όλοι οι σύλλογοι και να ενημερώσουν
το νομικό πρόσωπο, ας το πούμε, τι εκδηλώσεις, για να μην συμπέφτουν οι εκδηλώσεις του ΝΟΠΑΠΑ μαζί με άλλες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Κάπου, εντάξει, υπήρξε ένα κενό. Ναι. Αλλά εντάξει. Ναι. Θέλω να ρωτήσω αν λοιπόν το ΝΟΠΑΠΑ προγραμματίζει τώρα τις χειμωνιάτικες εκδηλώσεις του. Δηλαδή... Ήδη ξεκινάμε, ήδη ξεκινάμε. Ναι. Να προγραμματίζουμε τις νέες από 1η Ιανουαρίου δηλαδή και πέρα τις εκδηλώσεις. Μάλιστα. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Βέβαια, αυτά σίγουρα. Επειδή λέτε από 1η Ιανουαρίου μου είπατε. Για την επόμενη χρονιά. Θέλετε μάλιστα, να πείτε μάλιστα. Ότι δηλαδή τώρα οι επόμενες εκδηλώσεις μέχρι και 31 Δεκεμβρίου είναι ήδη προγραμματισμένες. Για τα Χριστούγεννα δεν έχουν κατασταλάξει 100%. Μα γι' αυτό το λέω, κυρίως για τα Χριστούγεννα. Οπότε θα ακολουθήσουν αυτές οι... Ναι. Ήδη τώρα σε επόμενο συμβούλιο θα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Μανιέ, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί καλύψατε δύο σημαντικά θέματα, και αυτό βεβαίως του 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Πανελληνίου ή Παγκοσμίου, αυτό θα το δούμε την επόμενη φορά, με τίτλο «Η Νάξος Διαμέσου των Αιώνων», αλλά και σχετικά με τις εκδηλώσεις, είπαμε δύο λόγια, που διοργανώνει το νομικό πρόσωπο του Δήμου σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας ευχηθώ και πάλι καλό φθινόπωρο και καλή σχολική χρονιά. Επίσης, να είστε καλά.